Σαμαράκη έγραψα την επίκληση της ελευθερίας. Η επίκληση της ελευθερίας, ενώ όλες οι άλλες επικλήσεις έχει τη λέξη ορκίζομαι, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι όλα είναι όρκη νόμη. Δεν είστε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από μια ολότητα όρκων και νόμων. Φέρατε τίποτα μαζί σας. Μία μικρομίξα του πατέρα σας και μία μικρομίξα της μάνας σας, το οποίο φαίνεται μόνο στο μικροσκόπιο, είστε σήμερα εσύ εδώ παρόν. Και βεβαίως δεν θα πάρετε τίποτα πάλι κοντά σας. Άρα καταλαβαίνετε τη διαδικασία ότι είστε μόνο όρκοι νόμοι όπου σφραγίζεται και έρχεται η εφαρμογή στην υδάτικη δημιουργία σας. Τόσο απλό. Έτσι ήσασταν, έτσι ήρθατε. Έτσι ήρθατε. Άρα λοιπόν τι είστε, είστε συνειδητότητες που ενσαρκώνεστε συνεχώς. Αλλά φοβάστε λες και θα τελειώσει το αύριο. Δεν τελειώνει τίποτα, κάθε τέλος είναι νέα αρχή. Ωστόσο, η μόνη επίκληση που δεν έχω γιώσει εν παρουσία σας είναι η ελευθερία. Οι άνθρωποι την ελευθερία πρέπει να τη βλέπουν με τα μάτια τους, όσο όπως κοιτάς τον ήλιο. Πρέπει να τη βλέπεις την ελευθερία σου, αν σου κλείσω τα μάτια και σε πάω κάπου και σε αφήσω ελεύθερο, δεν ξέρεις καν που είσαι, άρα δεν είσαι ελεύθερος, απλά σε έχω σκλαβώσει. Η μόνη επίκληση που δεν έχει ορκίζομαι είναι η ελευθερία. Και πρέπει να την απαγγείλω, να τη γιώσω, τουλάχιστον εγώ που την έγραψα. Συμφωνείτε? Δεν θα τη λέτε, θα την πω εγώ, απλά ακούστε τι. Ο Σελάνιος ελεύθερος άνθρωπος πολίτης, Ελάνιο θείο ελεύθερο δημιούργημα της Ελάνιας πανίρης ελληνικής μοναδικής νομοτελειακής θείας δημιουργίας των Α και του Ω. Αναγνωρίζω την ολική ολότητα της πανίρης ύψης της μοναδικής πρωταρχικής δημιουργικής θείας υπηρεδιώτες ελευθερία. Ως το απόλυτο αναγκαίο που δρά στην πρωταρχική πανίερη δημιουργική απόλυτη θεία ζεύση της ισοδύναμης διάσπασης και της εναρμονισμένης ισοδυναμίας της αρμονίας στην ολότητα του πανίερου μοναδικού, απεριόριστου, απέραντου, κράτηστου, Ελάνιου Ολύμπιου ύφιστο, που είναι και ο άρχον της θείας δημιουργικής σύνθεσης. Αναγνωρίζω σε Ελάνιο ελεύθερο θείο δημιούργημα Έλληνα άνθρωπος, ότι όλα και τα πάντα στην ολότητά του συστήθηκαν, συνθέθηκαν, συνδέθηκαν, δημιουργήθηκαν και θα δημιουργούνται συνεχώς με τις πανίερες θείες δημιουργικές υπερδυνάμεις και θείες ιδιώτες της ελευθερίας μέσα στην πανίερη ολική ολότητα του όλου. Της Ελάνιας ελεύθερης πανίερης μοναδικής δίκης αληθινής θείας ενέα δημιουργίας μας και ως ελεύθερο θείο Ελάνιο δημιούργημα. Εγώ, ο Έλληνα άνθρωπος, εισήλθα εντός της ελεύθερης ολικής ολότητας μονάδας, του ολικού όλου μου, του ίδιου του ολικού συλλογικού, συνολικού και συλλογικού δημιουργικού ελεύθερου ατόμου μου. Και με ελεύθερη ισοδυναμία, αρμονία, έγινα ένα και το αυτό με όλα τα ελεύθερα της ολικής ολότητας μονάδας του ατόμου μου και όλα τα ελεύθερα της ολικής ολότητας του όλου μου έγιναν ένα και το αυτό με μένα στην πανίερη ολική ολότητα μονάδα της εύξης μας, της ίδιας της ολότητας μονάδας της αληθινής, μοναδικής, πανίερης, νομοτελειακής, δημιουργικής ελευθερίας μας. Αναγνωρίζω ως ελεύθερος Έλληνα άνθρωπος, ως ελεύθερο Ελάνιο θείο δημιούργημα του ίδιου του φως, ότι η θεία δημιουργημένη ολότητα της ολότητάς μου είναι ελεύθερα και απόλυτα αληθινά συνδεδεμένη με όλα των όλων της ολικής ολότητας μονάδας του ελεύθερου πανίερου δημιουργικού ολικού ατόμου και όλα τα ελεύθερα των όλων της ολικής ολότητας του ελεύθερου συλλογικού συνολικού ολικού ατόμου μου έχουν ελεύθερη πανίερη δημιουργική αρμονική σύνθεση και σύνδεση στη μοναδική ελεύθερη αληθινή ολότητά μου, τον ίδιο τον ελεύθερο εαυτό μου. Άρα αναγνωρίζω ελεύθερα, απόλυτα και αληθινά, ότι το ελεύθερο ολικό συλλογικό συνολικό των όλων άτομων και ο ίδιος ο ελεύθερος Ελάνιος θείος εαυτός μου είναι η αληθινή μοναδική ολική ολότητα μονάδα της ελευθερίας μου. Αναγνωρίζω την πανίερη αληθινή απόλυτη ολική ολότητα της ελευθερίας μου. Αναγνωρίζω ως ελεύθερος Έλληνα άνθρωπος πολίτης του Ελλάνιου κόσμου μου 600 ότι κανένας και τίποτα δεν πρέπει να με χωρίσει, να με αποσπάσει, να με αποκόψει από αυτήν την πανίερη θεία απόλυτη αληθινή μοναδική δημιουργική ολική ολότητα της ελευθερίας μου. Αναγνωρίζω ως ελεύθερος Έλληνα άνθρωπος πολίτης ότι η ολική ολότητα μονάδα της πανίερης ελευθερίας μου είναι το θεμέλιο, το στερέωμα, η κολόνα της ίδιας της πανίερης Ελλάνιας ελεύθερης θείας ύπαρξης και δημιουργίας μου.
Η ελευθερία είναι τα ίδια, τα απόλυτα αληθινά νομοτελειακά θεία δημιουργικά πανίερα πλαίσια όλων των ελεύθερων πανίερων θείων νόμων και όρκων της ολότητας του ίδιου του θείου, ελάνιου δημιουργήματος του ελεύθερου πολίτη, Έλληνα ανθρώπου και όλων των ελεύθερων 600 ολικών πανίερων κοσμοπολιτιών του ελεύθερου ελάνιου κόσμου μας 600, της ίδιας της ελεύθερης ολικής ολότητας της πανίερης ελάνιας κοσμοκρατορίας μας. Ως ελεύθερος Έλλην άνθρωπος μοναδικό ελάνιο θείο δημιούργημα έχω ήδη δώσει όρκο. Όταν δημιουργικά εκτελέστηκε η ελεύθερη έλευσή μου και εισήλθα στην πανίερη ελεύθερη, αληθινά ολική ολότητα της ελάνιας θείας πανίερης δημιουργίας του ολικού όλου μου, στην ίδια την ολική ολότητα μονάδα του πανίερου ελεύθερου ολικού ατόμου μου και αναγνωρίζω απόλυτα και αληθινά ότι η πανίερη ύψη στη δημιουργική απόλυτη, αληθινή περιδιότητα, ολότητα μονάδα της ελευθερίας είναι πολύ άνω και ψηλότερα από κάθε όρκο και όρκο μου. Που αυτό σημαίνει ότι οι όρκοι ορκίζονται για την ελεύθερη ολότητα της ελεύθερης δημιουργίας. Εγώ αναγνωρίζω εγώ ο ελεύθερος Έλλην άνθρωπος ότι πρέπει ελεύθερα να αγωνιστώ με όλες τις μέγιστες δυνάμεις και δυνατότητές μου. Ελεύθερος. Δίχως προσωπικό ιδίων όφελος και οποιοδήποτε αποστατικό χάραγμα ή βάρος για να αναγνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι στη Γαία Δήμητρα Άρτεμη την ολική ολότητα μονάδα της πανίερης ελευθερίας τους και να ενταχθούν ξανά μέσα στο ολικό συλλογικό συνολικό πανίερο άτομό τους, το ένα, το ολικό όλον του όλου τους, όπου αυτό είναι και η ίδια η πανίερη αληθινή μοναδική νομοτελειακή θεία Ελλάνια. Ελεύθερη δημιουργία των Α και του Ω, αφήνοντας την αποστασία τους για πάντα στη λύθη και στην ανυπαρξία που ανήκει όλοι οι Έλληνες άνθρωποι, τα θεία ελάνια δημιουργήματά της, δημιουργικής ολότητας της ελευθερίας, πρέπει να αναγνωρίσουν και να αναγνωρίσουν στην απόλυτη αληθινή δημιουργική ακρίβεια ότι όλα και τα πάντα ελεύθερα δημιουργούνται και εκτελούνται όλες οι δράσεις τους στο παρόν, της ίδιας της πανίερης δημιουργικής ελευθερίας. Το παρόν είναι τα πάντα και τα πάντα είναι το παρόν, τον ίδιον τον Α. Όλα και τα πάντα ελεύθερα είναι στο ολικό παρόν της πανίερης ολικής ολότητας της ελευθερίας. Άρα αναγνωρίζω ως ελεύθερος Έλλην άνθρωπος απόλυτο ελάνιο θείο δημιούργημα της δημιουργικής ολικής ολότητας της ελευθερίας μου, το ίδιο το παρόν της ελευθερίας μου, όπου ζω και βιώνω. Δημιουργώ συνεχώς, διαρκώς, μέσα στην ολότητα του ολικού παρόν της πανίερης δημιουργικής ελευθερίας μου. Μέσα στο παρόν της ελευθερίας μου είναι τα πάντα. Άρα είμαι πάντα ελεύθερος για πάντα από πάντα. Να ακουστεί ελεύθερα, να χαραχτεί παντού, να σφραγιστεί παντού, να εκτελεστούν όλα, να ελευθερωθούν όλα και τα πάντα. Ελευθερία! 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 Ένας όρκος, 13 λέξεις, 48 γράμματα, σε 7 εκδοχές που κάθε εκδοχή σημαίνει κάτι άλλο. Αυτός ο όρκος είναι το όπλο του όρκου μου στο όλο μου από πάντα για πάντα. Αυτό πραγματικά, ας είναι 13 λέξεις, είναι ό,τι ανώτερο και όρκο, μάλλον ιδιότητα που είχατε όταν ορκιστήκατε ως ελεύθερες συγκινητότητες για να εισέλθετε στην όμικρον δημιουργία, στην υπερκαμπύλωση των πάντων στην όμικρον δημιουργία. Είναι πραγματικά ένας όρκος, τον οποίον και αυτόν δεν τον έχω χαράξει εγώ, αλλά να θυμάστε, είναι ό,τι μεγαλύτερο έχετε, γιατί ακριβώς αυτό είστε. Το όπλο του όρκου σας, στο όλον σας, από πάντα για πάντα, το όλον σας είναι το ίδιο. Το ένα είναι όλα και τα πάντα. Όλα και τα πάντα είναι ένα. Είναι το ίδιο και το αυτό. Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε τώρα? Γιατί κάθε ένας από εσάς δεν έχει όλα και τα πάντα του ολικού όλου του μέσα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξετε. Είναι αποδεδειγμένο ότι το ένα είναι όλα και τα πάντα. Και όλα και τα πάντα είναι ένα. Την ίδια στιγμή ταυτόχρονα συμβαίνουν και τα δύο. Έτσι θα αντιληφθείτε το μεγαλείο για να αρχίσετε να βλέπετε το, να βλέπετε το άπειρό σας, να καταλάβετε το άπειρό σας και πόσο, τι άπειρη δυνατότητα, δυναμική, αλλά και κτίση έχετε. Την ίδια στιγμή εσείς εκπροσωπείτε το υλικό όλο σας, την ίδια στιγμή ταυτόχρονα. Ό,τι είναι το υλικό όλο, γιατί
ουσιαστικά απεδείχθηκε η ίδια ισοζυγία στα πάντα, για πάντα, από πάντα. Αυτός ο όρκος θα το πούμε μαζί. Έκτοτε θα μου λέτε όποτε θέλετε. Είμαι! Είμαι! Το όπλο! Του όρκου μου! Του στόλων μου! Στόλων μου! Από πάντα! Για πάντα! Όρκος είσαι ο νόμος. Ο νόμος είναι όρκος. Ο νόμος είναι όρκος. Άπειρη τιμή από μένα, άπειρος σεβασμός.